επισκεφθήκαμε την περιοχή του Τυρνάβου, όπου για ακόμα μια χρονιά υπέστη ολική καταστροφή, από ό,τι λένε τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία, 100%, σχεδόν 100% της παραγωγής της αμπελοκαλλιέργειας, αλλά και των άλλων δενδροδών καλλιεργειών, αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα, και σε όλη την επικράτεια του Δήμου Τυρνάβου. Φυσικά μιλάμε για μια περιοχή στην οποία έρχεται να προσθεθεί ακόμα ένα τραγικό γεγονός απέναντι σε όλα αυτά που έχουν συμβεί και με τους σεισμούς, με τον κόσμο να είναι ακόμα εκτός των σπιτιών του, να αντιμετωπίζει τα τεράστια προβλήματα που δημιούργησαν οι σεισμοί και την ολιγορία του κράτους προς την κατεύθυνση επίλυσης των προβλημάτων. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα προβλήματα τα οξυμένα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι στην περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, ήρθε να προσθεθεί λοιπόν ακόμα ένα τεράστιο πρόβλημα, όπου από ό,τι διαφαίνεται οι αγρότες και στις συγκεκριμένες καλλιέργειες θα χάσουν ολοκληρωτικά το εισόδημά τους για φέτος. Και εδώ θα πρέπει, πέρα από τις άμεσες γρήγορες εκτιμήσεις από πλευράς του ΕΛΓΑ, η κυβέρνηση στο άμεσο επόμενο διάστημα να δρομολογήσει την ενίσχυση των παραγωγών, των αγροτών, με μια έκτακτη ενίσχυση, προκειμένου να ανταπεξέλθουν και στις υποχρεώσεις τους, αλλά και στα έξοδα τα οποία θα αναγκαστούν να επομισθούν οι ίδιοι, εάν δεν τους βοηθήσει το κράτος με την έκτακτη ενίσχυση που ζητούν εξάλλου οι ίδιοι και απαιτούν από την κυβέρνηση. Και σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, η κοινοβουλευτική ομάδα, θα αναδείξουμε τα θέματα αυτά και στη Βουλή, αλλά καλούμε και τους ίδιους τους αγρότες της περιοχής να οργανώσουν την πάλη τους στην κατεύθυνση διεκδίκησης λύσεων, αλλά και συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία θα απαλύνουν τα τεράστια προβλήματα που δημιουργήθηκαν και από το φετινό παγετό.